Μετά από μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία, το Μικτόρκο το Δικαστήριο Χανίων ανακοίνωσε χθες το βράδυ την ετοιμιγορία του για τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για το φωνικό στο άνω μέρος Ρεθύμνου. Έκρινε ένοχο τον 25χρονο για την ανθρωποκτονία σε βάρος του 63χρονου κτηνοτρόφου και για την απόπειρα σε βάρος του νεαρού Αλβανού που ήταν συνεπιβάτης του θύματος τη μοιραία μέρα και τον 26χρονο για άμεση συνέργεια και στις δύο αξιόπινες πράξεις. Το μόνο που λέω ευχαριστώ στην δικαιοσύνη που ήταν μαζί μας. Και ότι εύχομαι στον πατέρα μου καλή ανάπαυση εκεί που τον στείλανε. Τίποτα άλλο. Σπάσανε τα νεύρα μας μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Και δόξα τω Θεώ, δικαιωθήκαμε. Ό,τι δεν κατάφερε, αυτό το κάναμε εμείς. Το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο ποινή ισόβιας κάθειρξης συν 14 χρόνια για την απόπειρα, καθώς επίσης χρηματική ποινή. Στο δεύτερο κατηγορούμενο επέβαλε συνολικά ποινή κάθειρξης 19 ετών και 3 μηνών. Από τη μια μεριά ικανοποιείται η οικογένεια, η οποία δεν θα τους βλέπει να κυκλοφορούν έξω, και από την άλλη δίδεται ένα παράδειγμα, ένα μάθημα σε όλη την κοινωνία του Ρεθύμνου αλλά και της Κρήτης, ότι επιτέλους πρέπει να επιβάλλονται ποινές εκείνες οι οποίες αρμόζουν σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, η νύφη του θύματος ξέσπασε μπροστά στην κάμερα. Άφηνε ο πεθερός μου περιθώρια, άφηνε, ξανάφηνε, τι κατάφερε, να έρθουμε εδώ και αυτός να λείπει, να είναι στο χώμα. Εμείς δεν αφήνουμε περιθώρια. Εμείς που αναλάβαμε δεν είναι ο Ζλομανόλης. Είμαστε χειρότεροι. Ο Ζλομανόλης είχε και πιανόταν. Εμείς έχουμε περάσει πολλά και δεν τα αφήνουμε. Εγώ δεν θέλω να έρθει να μου φέρουν τον άντρα μου στο φέρετρο και ούτε τα κοπέλια μου να πάθουν πράγματα, γιατί δεν θα τις φάξω, θα τις σκοτώσω. Δεν εμίλησα μέσα, αλλά ούτε θα πτέθω. Θέλω να προστατεύσω τα κοπέλια μου και υπεύθυνη για ό,τι πάθει ο άντρας μου και τα κοπέλια μου και η οικογένεια του άντρα μου είναι αυτή. Δικαιωμένη εμφανίστηκε η οικογένεια του άτυχου κτηνοτρόφου που παρακολούθησε με ψυχραιμία όλη την ακροαματική διαδικασία, η οποία εξελίχθηκε με ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας. Όπως είδα τον πεθερό μου στη φωτογραφία, όπως είχε υποδώσει, τουλάχιστον ευχαριστήθηκα ότι κάτι κάναμε, ότι θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Για να γλιτώσουμε τα παιδιά μας, να γλιτώσουμε τον άντρα μου και εμείς οι υπόλοιποι, γιατί τόσα χρόνια έχουμε περάσει πολλά και συνεχίζουμε. Και τώρα 15 μήνες έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Φοβούμαστε, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Εγώ έχω φύγει από το χωριό με τα κοπέλια μου. Η νύφη του άτυχου κτηνοτρόφου Ελένη Κωνσταντάκη είπε πως για την οικογένεια του 63χρονου ο κύκλος αίματος έχει κλείσει. Από τη μεριά μας, ούτε ο άντρας μου, ούτε η οικογένειά του έχει σκοπό να σκοτώσει. Αν είχε σκοπό να σκοτώσει, θα το έχει κάνει και χρόνια να έχουμε ξεμπερδέψει. Αλλά εμείς θέμε φιλήσυχα πράγματα, γι' αυτό και με τη δικαιοσύνη μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα πράγματα, γιατί χάσαμε τον άνθρωπό μας, να ξέρουμε ότι είναι στο χωριό στα Ουζά και σε μια στιγμή να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν ότι σκοτώσαν τον πεθερό σου και γλακάτε. Να έχω τα κοπέλια στο σπίτι, να κοντεύει η μάνα με τον πατέρα μου να σκοτωθούν για να έρθουν να τα πάρουν και εγώ να γλακάω ο άντρας μου να δει τι θα αντικρίσει. Δυστυχώς η πολιτεία έχει ολιγορήσει στην περίπτωση των δύο νεαρών κατηγορουμένων, διότι εάν όταν είχαν διαπράξει τα όσα έχουν διαπράξει μέχρι σήμερα, τους είχε επιβληθεί κάποια ποινή, κάποια τιμωρία και είχαν καταλάβει ότι δεν μπορείς να παρανομείς και να εγκληματίσεις και να παραμένεις έξω, ίσως να είχε αποφευχθεί αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Οι συνήγοροι περάσπισης των κατηγορουμένων είχαν ζητήσει την αναγνώριση στον 25χρονο του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας και στον 26χρονο του πρώτερου έντιμου βίου της ειλικρινούς μεταμέλειας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Όμως δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.